Επισκεπτόμαστε το Μεμιλέρ, ερειπωμένο οικισμό 2,5 χιλιόμετρα βόρεια των ημέρων. Ως ένα σημείο πήγαμε με το αυτοκίνητο, αλλά δεν το συνιστούμε. Ο δρόμος δεν είναι καλός. Ο τόπος της σημερινής ειρήνης και του εφησυχασμού. Αφήσαμε το αυτοκίνητο και συνεχίζουμε προς τα πάνω με τα πόδια. Βράχοι στους νότιους πρόποδες της κορυφογραμμής. Ο λάκκος και ξερολιθιές που φανερώνουν παλιά χωράφια. Στο βάθος η ζαρκαδόπετρα, παλιότερα σαρούκαγια. Στο πρώτο ξέφοντο δεξιά η τοποθεσία μας, το Μεμιλέρ. Σχετικά πρόσφατα μάλλον φύτεψαν και πεύκα εκεί. Βγήκαμε από το δρόμο. Ακολουθούμε μονοπάτια. Έτσι, για την έξαψη μάλλον. Σου κασλαναν κάπασανα μάιλ oldum yapasana. Όλους και στόλοι. Μόνο πάτια ανθρώπων, σβησμένα από το χρόνο σχεδόν. Υγρασία, φτάνουμε σε νερό. Εικονοστάση, βράχια και μια σπηλιά. Να δούμε από πάνω πως φαίνεται η κάτωψή της. Οι παλιοί έλεγαν το μέρος Γαβάκ Γιανούντα Κιπουάρ, δηλαδή η Κρίνη δίπλα στη Λεύκα. Κάτω φαίνεται το Μεμιλέρ στο ξέφωτο. Βλέπουμε τώρα. Τεράστιο καβάκι, αιωνόβιο, τα ημέρα. Η βρύση με λάλλον είδωρ. Κατηφορίζουμε όμως πίσω στο Μεμιλέρ από άλλο μονοπάτι. Για Μεμιλέρ. Δίπλα από αιωνόβιες αρκεύθους. Και την πορεία μας να τη στεφανώνει η κόμη της βλάστησης. Φτάνουμε σε λάκκο. Άρα αυτό το μονοπάτι ήταν γιδόστρατο. Για να δούμε τώρα. Λίγο. Η απέραστα όλα. Αδιέξω όλα. Κάτι θα κάνουμε. Εδώ βγαίνουμε σε καταράχτη τώρα. Πρέπει να τον πλαγιοκοπήσουμε. Πάλι άδεξα, μείνει νερού. Να είμαστε πάλι στο Μεμιλέρ. Μες στην άνοιξη, τον ήλιο, την άβρα του ανέμου. Απέραντος ερειπιώνας στο Μεμιλέρ. Παντού, με μια εντυπωσιακή θέα των πιερίων, των χιονισμένων. Εκτεταμένος ο ερειπιώνας, τα θεμέλια. Ας κατηφορήσουμε προς αυτά. Έρημες πύλες που κάποτε διάβαιναν οι Οθωμανοί και το 1924 και μετά πρόσφυγες από την Γάβδα. Πέτρες άφωνες. Η φύση αντιπαλεύει δυνατά τον τεχνικό πολιτισμό. Δεν υπάρχουν υποζύγια, όχι τουλάχιστον τετράποδα.
Γνωρίζουμε πολύ λίγα για το Μίμιλερ. Κι αν δεν υπήρχαν διηγήσεις ηλικιωμένων, δεν θα ξέραμε εντελώς τίποτα. Εδώ όμως συνέβησαν διάφορα γεγονότα της κατοχής που έπαιξαν ρόλο τεράστιο. Αυτούς τους δρόμους ανεφόρησαν εχμάλωτοι 3 στελέχη του ΚΚΕ Μακεδονίας και 4 συνοδοίτους αντάρτες του Ηλλάς. Πιάστηκαν από αντικομουνιστές οπλίτες, τοπικούς, προσπαθώντας να περάσουν τον αλάκμονο ποταμό προς Κατερίνη. Σε ένα από αυτά τα σπίτια τους έκλεισαν και τους εκτέλεσαν μερικές μέρες αργότερα ως αντίπεινα για προηγούμενες εκτελέσεις αξιωματικών αντικομουνιστών του Βοΐου από τον Ελλάς. Ήταν η δράση και η αντίδραση, άνοιξη, σε έναν τόπο που ευωδίαζε η φύση. Έτσι όμως είναι ο πόλεμος, οι πολιτισμικές προσχώσεις φεύγουν εν ρηπή οφθαλμού και αποκαλύπτονται ένστικτα. Αλλά ας πιούμε λίγο νερό, τοπικό νερό. Η δροσιά βγαίνει στο ροδίτι. Ας το πιούμε αυτό το νερό σαν ένα είδος καθαρμού του παρελθόντος. Η άμεση βία έχει πια περάσει, αποτελεί παρελθόν. Τώρα υπάρχουν καινούρια μοντέλα αργού θανάτου. Ο οικονομικός. Ας αφήσουμε όμως τον δροσερό αυτό τόπο και ας κατηφορήσουμε προς τα κάτω από αυτόν τον δρόμο που μόνο δρόμος δεν μπορεί να ονομαστεί. Ο δρόμος είναι λίγο ψιλοχάλια. Το δέντρο της ειρήνης, ελιά ή του εφησυχασμού. Μπαίνουμε στα ήμερα και η μπελή και κατηφορίζουμε στο ναό της Αναλήψεως, δίπλα στη λίμνη, με έναν τεράστιο σταυρό δεξιά. Μαγευτική τοποθεσία, ονόματι Ήλιτσα. Τοποθεσία άγνωστη σε φανατικούς, επαγγελματίες γραφιάδες ή άδωλους ρομαντικούς. Εδώ, την 26η Νοεμβρίου 1944, αντάρτες του Ελλάς Γρεβενών και Πιερίων εκτέλεσαν βράδυ και χωρίς δίκη 7 δεκάδες παραδοθέντες αμαχητοί αντικομουνιστές οπλίτες συν 2 γυναίκες των ημέρων. Αλλά αυτά θα τα πούμε διεξοδικά σε νέα ταινία μικρού μήκους. Εντάξει, ναι.